Είναι βουλωμένο το γράμμα από τα πριν του πού θα κινηθεί, ποιες είναι οι ράγες της πολιτικής που θα ακολουθήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει τώρα το συνέδριο και η Νέα Δημοκρατία που είναι σε προσυνεδριακή φάση. Τις έχει δει ο λαός. Δηλαδή, πέρα από τα συνθήματα. Όχι, πέρα από τα συνθήματα. Πέρα από τα συνθήματα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη προσήλωση και φαίνεται και τις τελευταίες μέρες. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ. Αυτή θα ακολουθήσει. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Γιατί κάποιος που το ακούει απ' έξω λέει, ας πούμε τώρα, τι μου λέει ο κύριος Αλαβάνος εδώ. Το ίδιο είναι ο Τσακαλώτος με τον Τσίπρα. Γιατί έχουν άλλη ατζέντα. Και το ίδιο, ας πούμε, είναι ο Μητσοτάκης για παράδειγμα με το Σαμαρά, το Μημαρά κτλ. Στα κόμματα δεν υπάρχουν εκφάνσεις για εσάς. Καταρχάς, υπάρχουν εκφάνσεις και εντός των κομμάτων αυτών και εντός των δύο κομμάτων διεκδικητών της εξουσίας. Υπάρχουν διαφορές. Έτσι. Βεβαίως οι διαφορές αυτές δεν είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Α, και αυτό, αν θέλετε, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Ένα αρκτήριο σχόλιο κάνουμε εξάλλου. Μπορείτε να το δείτε και από τις δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα, όπως λοιπόν ξεκίνησε το συνέδριο με την τοποθέτηση, την ομιλία του στο συνέδριο. Ας ξεκινήσουμε. Ας δείξουμε και στα μνημόνια, όλη η ίδια πολιτική. Εκεί θα κατέληγα, αλλά με πρόλαβα. Να ακούσω λίγο και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που τουλάχιστον στο ΚΚΕ μπορεί να πει κανείς, εντάξει, δεν έχουν πει κάτι έτσι πολύ διαφορετικό από αυτό που προωθούν ή από αυτό που κάνουν. Αλλά θέλω να ακούσω από εσάς, κύριε Λαμπάνο, το εξής. Άκουσα, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό δεν το κατάλαβα που είπατε, κύριε Πιέρο. Είναι θετικό για εσάς είναι ότι δεν λέτε πράγματα τα οποία δεν κάνετε. Το ακριβώς αντίθετο. Είμαι βέβαιος ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πει πράγματα και έχουν κάνει άλλα. Θέλω να ρωτήσω κάτι όμως, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα η κυβέρνηση λέει αύξηση του κατώτατου μισθού. Και δεν καταλαβαίνω, για παράδειγμα, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν το κάνει πάντως. Μισό λεπτό, λέω, βγαίνει και λέει θα τη φέρει τώρα. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν λέει, ρε παιδιά, εντάξει, έχουμε τις διαφωνίες, αυτό είναι καλό. Το λέω έτσι απλά λαϊκά. Δηλαδή, δεν είναι καλό που πάνε να κάνουν μια αύξηση του κατώτατου μισθού. Ξέρετε, κύριε Πιέρο, το ΚΚΕ κάνει κριτική πάντα πολιτική και πάντα τεκμηριωμένη. Δεν έχουμε εμείς την ανάγκη να διαχωριστούμε από κάποιον άλλον. Καταλαβαίνετε, γιατί ταυτίζονται οι πολιτικές που ακολουθούμε με κάποιον άλλον. Έχουμε ένα άγχος και ένα μέρισμα, ένα μόνο μέλημα. Όλο και περισσότερος κόσμος να συμμετέχει στους αγώνες για τα δικά του δικαιώματα και τις ανάγκες σήμερα. Το λέω αυτό γιατί η κριτική που κάνουμε και στη Νέα Δημοκρατία, που είναι κυβέρνηση και αυτή έχει το κύριο, το μεγαλύτερο, το μέγιστο μερίδιο της ευθύνης για τα δυνατά πάνδυνα που περνάει ο ελληνικός λαός σήμερα, σε όλα τα μέτωπα, και στην ακρίβεια και στην πανδημία που σήμερα σφυρίξαμε τη λήξη με το άνοιγμα της τουριστικής περιόδου, ο κορονοϊός πάει διακοπές και επιστρέφει στις 1 Σεπτεμβρίου και όλα αυτά που συζητάμε εδώ και χρόνια. Την κατάσταση στα νοσοκομεία, τις δεκάδες χιλιάδες κενές θέσεις, τις θέσεις που είναι με ορισμένου χρόνου συμβάσεις που λήγουν ακόμα και μες στην πανδημία, θα παραμείνουν εδώ. Έτσι. Ναι, αλλά και το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν θα αναγνωρίζετε ένα θετικό μέτρο. Αυτό σας ρωτώ. Επίσης όμως δεν μπορούμε να μην βάλουμε στη συζήτηση, το λέω γιατί κουβεντιάσαμε κάποια ζητήματα πριν και οι δύο πρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι είναι άσφαιρη μια κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση από ένα κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όταν κυβέρνησε έβαλε την Ελλάδα στο χρηματιστήριο της ενέργειας, που είναι αυτό στο οποίο οφείλεται η κλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Στη μέγιστη οριακή τιμή, ο ΣΥΡΙΖΑ τα έφερε. Που έβαλε, σωστό είναι αυτό, έβαλε τη ΔΕΗ προς φιλετάρισμα και προς πώληση. Λέω, συνεχίζει σε αυτή τη γραμμή. Άρα λοιπόν, εμείς τα λέμε αυτά γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός που θα κάνει επιλογές στο επόμενο διάστημα να έχει όλα τα πράγματα μπροστά της. Ερχόμαστε στον κατώτατο μισθό. Καταρχάς, ο κατώτατος μισθός, πώς θα δοθεί αυτές οι αυξήσεις, θα δοθούν στα πλαίσια της αντοχής της οικονομίας. Τι σημαίνει η αντοχή της οικονομίας, μπορούμε να το δούμε από την πολιτική που εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία, που σε πολλά από όλα αυτά βάλε πλάτη ο ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε δεκάδες δισεκατομμύρια σε μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και τη στιγμή που ένα τεράστιο κομμάτι του λαού ήταν είτε σε αναστολές, οι μικροί βιοτέχνες έμποροι δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα από την υπέρογγη φορολογία. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση ήταν. Όποια αύξηση του κατώτατου μισθού θα εξανεμιστεί, έχει ήδη εξανεμιστεί από την αύξηση στον πληθωρισμό, στις τιμές των ειδών λαϊκής κατανάλωσης και είναι δεσμευμένη από έναν απαράδεκτο μηχανισμό που έχουν στήσει η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, που είναι η με υπουργική απόφαση κατοχήρωση του κατώτατου μισθού. Έτσι που το λέτε, δεν είναι σαν να λέτε γίνει δεν γίνει το ίδιο πράγμα. Γίνει δεν γίνει. Είναι όμως το ίδιο πράγμα στην ΤΕΠΗ, έστω και για λίγο. Ακούστε, κύριε Πιέρο, εμείς δεν έχουμε κανένα άγχος ακόμα. Έχουμε ψηφίσει πάρα πολλές φορές και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο μέτρα τα οποία βελτιώνουν την κατάσταση για την ελληνική οικονομία, τα λαϊκά νοικοκυριά. Αλλά είναι και λίγο, πώς να το πω, όχι και λίγο, είναι μεγάλη κοροϊδία να λες θα αυξήσω εγώ τον κατώτατο μισθό, τη στιγμή που δεν παίρνεις μέτρα που θα μπορούσες να έχεις πάρει
για να περιορίσεις την ακρίβεια συγκεκριμένα και μπορεί να το κουβεντιάσουμε και ξανά σε όλο αυτό το φάσμα. Mm-hmm. Εμείς δεν λέμε να γίνει. Αλλά το θέμα τι είναι, θα είναι η αύξηση των κατώτατων των μισθών ανοιχτή στις πιέσεις από τους εργαζομένους, από τα συνδικάτα, από τα σωματεία. Μπορούσε και δεν το έκανε. Συντάσσεστε με την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν το έκανε για να ενισχύσει 10 πλούσιους. Γιατί η πολιτική ιστορία λέει ότι και τα ακροδεξιά και τα ακροαριστερά και τα κεντρώα κόμματα όλοι θέλουν να έχουν τους φτωχούς ευχαριστημένους, γιατί εκείνοι είναι πολύ ψήφοι. Άρα ποιος τρελός είναι αυτός που για να ευνοήσει 10 πλούσιους χάνει 3 εκατομμύρια φτωχούς? Αυτό μου είναι λίγο κατανόητο. Ξέρετε, μερικά πράγματα είναι επιλογές οι οποίες δεν γίνονται σε αυτό το επίπεδο. Για παράδειγμα, δείτε το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το οποίο είμαστε να λαμβάνουμε τώρα αυτή τη χρονιά 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αυτά τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι να λαμβάνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι δικά μας λεφτά, δεν υπάρχει κότα με τα χρυσά αυγά στις Βρυξέλλες που βγάζει τα αυγά, τα χρυσά και τα βάζει στα ταμεία. Είναι δικά μας λεφτά. Ναι, έχουν βάλει μέσα με βάση τα υποτιθέμενα έσοδα και τη φορολογία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 50 χρόνια. Αυτά έχουν υποθηκεύσει. Αυτά έχουν υποθηκευτεί. Αυτά τα 11 δισεκατομμύρια τα έχουμε εξοδέψει ήδη για να αγοράσουμε, για παράδειγμα, Ραφάλ και Μπελάρα. Άρα είναι μηδέν ιστοπηλίκων. Και πού θα πάνε αυτά τα 11 δισεκατομμύρια, λέω εγώ τώρα, θα πάνε, ναι, για τους μεγάλους ομίλους στην ενέργεια, πράσινη ανάπτυξη και τα ψηφιακά δίκτυα. Και εγώ να πω, θα πάνε εκεί, αλλά θα φάει και ο εργαζόμενος. Γιατί αυτό προσπαθούν να δημιουργήσουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ με το Ταμείο Ανάκαμψης. Μα τα είδαμε και με τα ΕΣΠΑ τα προηγούμενα χρόνια. Τι είδους θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν των 575 ευρώ. Βλέπετε όμως ότι θα πιεστείτε. Δηλαδή θα σας πούνε, άμα δεν είσαι δεξιός. Ακούστε. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Άμα δεν, εγώ το λέω ότι άμα δεν θες να πέσει η Νέα Δημοκρατία, δεν είσαι αριστερός. Τα έχεις πιάσει. Ακούστε. Μην το ξεχνάμε. Ναι, και το άλλο το άκουσα. Ναι. Καταρχάς να πούμε το εξής. Τώρα. Ο κύριος Μπάρκας κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι ακραία νεοφιλελεύθερη. Μέχρι πριν από τρεις μήνες έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει το πρόγραμμά μου. Αυτό έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εφαρμόζει το πρόγραμμά μου, έλεγε. Λέω. Παλιότερα το ίδιο έκανε και η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Του λέγε, εσείς βγήκατε σαν αριστεροί, πρώτη φορά αριστερά, και εφαρμόζετε σκληρά αντιλαϊκά μέτρα. Το οποίο είναι και τα δύο αλήθεια. Τι δείχνουν αυτά, και να σας το δείξω και πώς το δείχνουν και μέσα από τους στόχους που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριό του. Θα είχε και αξία, επειδή είπε ο κ. Μπάρκας πήγανε σε χώρους εργασίας και εκλαϊκεύουν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στους χώρους εργασίας. Δεν ξέρω. Δεν τα πάνε πήγανε κάσμα, σε κανένα κόσμο. Πήγανε σε κανένα χώρο εργασίας και τους είπαν ότι ψηφίσαμε πάνω από τα μισά επίμαχα άρθρα του επέσχυντου νομοσχεδίου Χατζηδάκη δουλειές ξανά. Τόσο πολύ που βγήκε το Υπουργείο Εργασίας. Βγήκε το Υπουργείο Εργασίας και λέει. Γιατί ήμουν εισηγητής. Μην ψεύδεστε, γιατί ήμουν εισηγητής. Βγήκε το Υπουργείο Εργασίας. Ψηφίσαμε για ψεύδε. Επιμένετε. Επιμένετε. Να καταλάβουμε σε τι επιμένει, βέβαια. Επιμένετε. Ψηφίσαμε μόνο τρία άρθρα, κύριε Λαβάνο, τα οποία είχαν να κάνουν με συγκεκριμένα πράγματα του υπεράσπισης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Τρία άρθρα. Αφού τα έβριζαν στη Βουλή, μετά τα ψήφισαν. Και στον προηγούμενο νόμο. Μην ψεύδεστε, λοιπόν. Ψηφίσατε ή δεν ψηφίσατε? Αυτό είναι το θέμα. Μην ψεύδω. Όχι. Εντάξει, μην ψεύδεστε. Οποιοσδήποτε μπορεί να το λύσει αυτό. Μα ήμουν ασυγητή, σα λέω. Α, μπράβο. Είναι μα δεν του είπατε ότι δεν ψηφίσατε. Είπα εγώ. Από τα 55 τα 3. Ο κ. Αραβάνο είπε τα μισά. Άρα ψεύδεστε. Γι' αυτό μπήκε η ονομαστική ψηφοφορία. Τα βρίζανε επί δύο μέρε στη Βουλή και μετά τα ψήφισαν. Δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, βεβαίω, αλλά δεν πειράζει. Λέω το εξή. Ήμουν ασυγητή, σα απαντώ από τα 55 τα 3. Μπράβο σα. Σα ευχαριστώ. Είναι τα μισά αυτά. Μπράβο σα. Αυτά είναι μαθηματικά που γνωρίζετε. Ναι, γιατί έχει να κάνει και τη σημασία. Μπράβο. Η ψήφος δεν είναι μαθηματική και το ξέρετε καλά. Εντάξει. Γιατί άμα η ψήφος ήταν μαθηματικά, θα είχαμε λύσει πολλά προβλήματα εντάξει, με την ψήφο. Όπως και αυτά που είπαμε πριν. Εντάξει. Αλλά επανέρχομαι. Εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλα νομοσχέδια. Να. Γιατί εντάξει. Το θέμα είναι το εξής. Καταδικάζουμε, ναι, μην βάζετε τόσο πολύ πλάτη κι εσείς όμως, ρε παιδιά. Θέλω να πω, μην βάζετε τόσο πολύ πλάτη κι ο ΣΥΡΙΖΑ, άμα είναι μια ακραία, άσχημη, νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Γιατί διαβάζω τώρα. Το βασικό ζήτημα των ημερών ποιο είναι? Το βασικό ζήτημα των ημερών, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ημπεριαλιστικός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος της Ουκρανίας. Δεν υπάρχει αμυνόμενος για εσάς. Δηλαδή, η Ουκρανία δεν είναι αμυνόμενη. Δεν είπα εγώ αυτό. Είπα, έχει γίνει εισβολή. Ναι, αλλά λέω, ναι. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το βασικό ζήτημα, πώς το περνάει στο συνέδριο? Με μια αποστροφή που λέει τι? Λέει, ναι, γίνεται πολύ. Φταίει και το ΝΑΤΟ. Φταίει και το ΝΑΤΟ που επεκτάθηκε. Μα. Ποιος έκανε την επέκταση του ΝΑΤΟ, ρε παιδιά, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση? Δεν ήταν η νατοϊκή συμφωνία των Πρεσπών?
δεν ήταν η στρατηγική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ που έφτιαξε 17 νέες βάσεις, τις οποίες στη συνέχεια επέκτηνε η Νέα Δημοκρατία, από την οποία εφορμούν και εμπλέκεται η χώρα μας σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτό είναι που λέει η Νέα Δημοκρατία το πεδίο της σταθερότητας. Αυτή είναι η σταθερότητα. Που άμεσα αύριο μπορούν να εμπλακούν και ελληνικές μονάδες έμψυχο υλικό στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε ένα δεύτερο ζήτημα. Στα ενεργειακά που ανοίγει μεγάλη συζήτηση. Είναι διαφορετική η κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα ενεργειακά. Είπα και πριν. Στην απολιγνητοποίηση. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για την απολιγνητοποίηση? Να γίνει λίγο πιο αργά. Επί ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε η πρώτη λιγνητική μονάδα στην Πλοία Λεμάιδα. Εμείς για το περιβάλλον πρέπει να λέμε το εξής μόνο, το εξής μόνο πρόβλημα. Κύριε, το εξής μόνο πράγμα. Το θέμα δεν είναι το μείγμα μόνο. Δεν πρέπει να έχουμε καμία φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση. Όλες πρέπει να τις έχουμε. Αλλά να είναι φιλική προς το περιβάλλον και φιλική προς το λαό. Γιατί όσο το ρεύμα θα είναι εμπόρευμα, και τα δύο κόμματα αυτό λένε, πανάκριβο εμπόρευμα θα είναι. Αυτοί έχουν στρώσει το έδαφος με την απελευθέρωση της ενέργειας. Ανεξάρτητα αν το παράγεις από λιγνίτη, το παράγεις από φυσικό αέριο, που είναι και αυτό υδρογονάνθρακας, ή το παράγεις από τον αέρα και τον ήλιο, η τιμή του λογαριασμού θα είναι ίδια. Άρα λοιπόν, για να μην ψευδόμαστε. Γιατί αν ψάξει ο λαός, μπει στη συζήτηση, να βρει τις διαφορές, να παίξει το παιχνίδι, βρει τις διαφορές μεταξύ της κυβερνητικής σταθερότητας και προόδου, όπως το λέει η Νέα Δημοκρατία, και της προοδευτικής διακυβέρνησης, όπως το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει μεγάλο πρόβλημα να τις εντοπίσει. Και εμείς λέμε, δεν μπορεί να περιμένεις τώρα να βρεις αυτές τις λεπτές διαφορές και αποχρώσεις όταν στα μεγάλα, στα βάθρα, τα στρατηγικά πάνε μαζί. Σήμερα χρειάζεται ο λαός να οργανωθεί, να παλέψει για πράγματα που απαντάνε τις πραγματικές ανάγκες. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, αύξηση των μισθών γενναία με βάση τις σημερινές ανάγκες και δυνατότητες. Δεύτερον, συλλογική σύμβαση εργασίας. Να καταργηθούν αυτά τα απαράδεκτα που κάνανε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κατώτατος μισθός να καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Γιατί μας δένει χειροπόδαρα το λαό. Τρίτο, να καταργηθούν τώρα οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα ειδηλαγής κατανάλωσης. Γιατί δεν μπορεί να λες να μειωθούν λίγο τώρα. Γιατί όταν μειωθούν λίγο τώρα, αύριο θα αυξηθούν πάλι. Και, και θυμάται ο λαός ποιος τους άφησε και ποιος τους μειώνει. Μιλά... Κύριε Λαμβάνε, σε αυτή τη συζήτηση, και δεν ξέρω αν βλέπετε ας πούμε, τα συνθήματα του ΣΥΡΙΖΑ, σύγχρονη αριστερά, πολιτική αλλαγή και αυτές τις συζητήσεις που, που γίνονται. Νέα αρχή. Σοσιαλισμός, η βαρβαρότητα. Ναι, και αυτό το σύνθημα. Εσάς, πώς το βλέπετε, δηλαδή, τι στρατηγική σας κάνει να έχετε αυτό, με δεδομένο ότι αυτό παράδειγμα το σύνθημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα δεν είναι ένα δεξιό σύνθημα. Από τον Έγκελς έχει ξεκινήσει. Ο Έγκελς το έχει πει πρώτος. Ωραία. Έτσι. Ναι, αλλά εδώ πιο πρόσφατα στην Ελλάδα το είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είπε σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα και μετά έφερε το πρώτο μνημόνιο. Είχε μεσολαβήσει ο Ολάντ. Ναι. Έτσι. Συγγνώμη, Καστοριάδη. Λοιπόν. Καστοριάδη. Ακολούθησε. Λέω, δηλαδή. Έγκελς, Καστοριάδη. Καλά είναι. Ολάντ, Γιώργος Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας, θέλω να πω, κοιτάξτε τώρα. Δεν είναι τα συνθήματα το θέμα. Και αυτό το τελευταίο, το σοσιαλισμός, η βαρβαρότητα, καταδεικνύει, μπορεί εσύ να υμνείς το σοσιαλισμό σε όλους τους τόνους και να εφαρμόζεις την πιο άθλια και σκληρή βαρβαρότητα σε βάρος του ελληνικού λαού. Και αυτό έχει γίνει στην Ελλάδα. Έχει γίνει. Έχει γίνει πολλές φορές. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Ναι, έχει γίνει πολλές φορές. Αναφέρεστε... Και με το πρώτο μνημόνιο. Και με τη λεγόμενη πρώτη φορά αριστερά κτλ. Αλλά βάζετε και το ΣΥΡΙΖΑ στο τσουβάλι. Βέβαια, γιατί αυτό είναι αυτό που λέει. Βεβαίως μετά, ξέρετε, πάντα θα υπάρχει κάτι, πάντα θα υπάρχει κάτι, μια πρόφαση, όπου θα σου λέει δεν με άφησαν να εφαρμόσω το πρόγραμμά μου. Και αυτό είναι κάτι που θα το λέει και η Νέα Δημοκρατία, θα το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ποιο κομμάτι του προγράμματος δεν θα εφαρμόζεται? Δεν θα εφαρμόζεται ακριβώς εκείνο το υποτιθέμενο πρόγραμμα το οποίο θα ενισχύσει τους φτωχούς, την εργατική τάξη, τα λαϊκά νοικοκυριά κτλ. Εφαρμόσαμε όμως, κύριε Λαμβάνε, συγγνώμη. Γιατί ο κύριος Θεοχάρης είπε πριν ότι μειώσαμε φόρους. Μειώσαμε πάρα πολλούς φόρους, μειώθηκε η ανεργία κτλ. Εγώ λέω ότι η ανεργία μπορεί να μειωθεί με έναν πολύ εύκολο λογιστικό τρόπο. Άμα τους βάζεις όλους τους ανθρώπους που είναι άνεργοι να δουλεύουν τζάμπα, όπως κάνει το νομοσχέδιο το χθεσινό που ψηφίσατε. 200.000 νέες θέσεις εργασίας. 200.000 νέες θέσεις εργασίας με μισθό μικρότερο από το επίδομα ανεργίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Θεοχάρη. Άρα λοιπόν, εδώ δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, γιατί κανείς δεν είναι χθεσινός και ούτε έχει μνήμη χρυσό ψάρου και ο ελληνικός λαός, ο οποίος παρακολουθεί. Και παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί είναι τέτοια η κατάσταση που τον φέρνει να τα παρακολουθήσει. Δεν τον αφήνουν οι λογαριασμοί. Δεν τον αφήνει η κατάσταση που ζει. Δεν τον αφήνει η κατάσταση που ζει στα νοσοκομεία. Δεν τον αφήνει η κατάσταση με τον κορονοϊό. Που δεν είναι απόφαση πολιτική το αν τελείωσε ή δεν τελείωσε ο κορονοϊός. Δεν είναι πολιτική απόφαση, παίρνετε κτλ. Άρα λοιπόν για όλα αυτά τα ζητήματα, εμείς τον καλούμε, το είπα και πριν. Μην παίξει το παιχνίδι, βρες τις διαφορές. Γιατί αν θέλετε, και τα μνημόνια κάποια στιγμή τέλειωσαν, δεν γίνανε μεταρρυθμίσεις όμως. Και τα μνημόνια διαρκείας είναι εδώ, είναι τα ευρωεξάμηνα.
που τώρα ευρωεξάμεινο δεν έχουμε μόνο οικονομικό και πολιτικό, έχουμε και στρατιωτικό ευρωεξάμεινο. Και θα πληρώνουμε άλλο 2% του ΑΕΠ σύμφωνα με τη στρατηγική επίξηδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από το 2% που δίνουμε για τον ΝΑΤΟ. Αλλά θα σας πούν όλοι ότι εμείς έχουμε αυτούς τους γείτονες που έχουμε και το έχουμε ανάγκη. Ποιους γείτονες έχουμε, τους νατοϊκούς συμμάχους θέλετε να πείτε. Η Τουρκία είναι ένα μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά τώρα, είναι ένα ιδιαίτερο μέλος του ΝΑΤΟ. Και τώρα βγαίνουν μάλιστα και λένε διάφορα, βλέπω κυβερνητικές πηγές κτλ. Σε αυτή τη φάση που η Τουρκία παίζει τόσο κομβικό ρόλο για τον περιορισμό της Ρωσίας στην εισβολή της Ουκρανίας, δεν μπορούμε να μιλάμε και να ανεβάζουμε και τους τόνους. Αλλά την ίδια στιγμή δεν λένε και κουβέντα για άλλα ζητήματα εισβολής και κατοχής που έχουμε στη γειτονιά μας. Την Κύπρο ξαφνικά την ξεχάσαμε. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι στην έκθεση προόδου για την Τουρκία το έχουν κλείσει το ζήτημα εισβολή και κατοχή της Κύπρου. Λένε ότι είναι μια ανεπίλητη σύγκρουση. Αυτό λέει η έκθεση που θα έρθει στο Ευρωκοινοβούλιο τώρα. Αυτοί είναι οι σύμμαχοι στους οποίους και οι μεν και οι δε ελπίζουν ότι θα μας προστατεύσουν από ένα. Και βάζουν μπροστά το θέμα ότι αυτό πρέπει εδώ να προστατεύσουμε την εθνική σήμερα κτλ. Αυτά είναι πράγματα παλιά, έρχονται από το παρελθόν και ο λαός έχει μπροστά του ένα μέλλον. Το μέλλον αυτό είναι να τελειώσει μια και καλή. Αφενός τα απαράδεκτα μέτρα τα οποία τσαχίζουν τα δικαιώματα, τους μισθούς, τις συντάξεις, να απαιτήσει με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του και σε τελική ανάλυση υπάρχει και λύση. Ότι πρέπει πάνω σε αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά, το μόνο που γεννά είναι κρίσεις, φτώχεια, πολέμους και ανεργία, κάποια στιγμή να το ανατρέψει. Εμείς αυτό λέμε στον ελληνικό λαό. Σε όλους τους αγώνες που διεξάγει σήμερα, όπως την περασμένη μεγάλη απεργία που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, πανελλαδική, με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, καθοριστική συμμετοχή σε κεντρικούς κλάδους, ήμασταν μέσα. Την Πρωτομαγιά είναι το επόμενο ραντεβού. Εκεί πρέπει ο ελληνικός λαός να δώσει όλο τον αγώνα, έτσι ώστε να βελτιώσει άμεσα την κατάστασή